Το εξής κεφάλαιο από τον Ευεργετινό. Ποια είναι η αιτία των πειρασμών, ποια η ωφέλεια και ποια η διαφορά τους. Γιατί όλοι οι πειρασμοί δεν έχουν την ίδια αιτία, διαφέρουν και έχουν και, θα λέγαμε, και άλλη ωφέλεια. Αλλά ας αφήσουμε τον Άγιο Μάρκο τον ασκητή να μας πει, να μας διδάξει. Αδελφοί, κανένας από τους πειρασμούς που συμβαίνουν στον καθένα δεν έρχεται άδικα. Και η πρώτη φράση είναι φράση κλειδί, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι άδικα υποφέρουμε και τα βάζουμε με τους άλλους που μας αδικούν, ή τα βάζουμε και με τον Θεό πολλές φορές, δυστυχώς. Ότι, τέλος πάντων, Θεέ μου, τι έκανα εγώ και γιατί να έρθουν σε μένα αυτά. Όμως εδώ ο Άγιος μας το λέει ξεκάθαρα, ότι εμείς φταίμε και δίκαια έρχεται ό,τι έρχεται. Και η σωστή αντιμετώπιση είναι να πεις ότι ήρθε διότι εγώ αμάρτησα, διότι για τις δικές μου αμαρτίες παραχώρησε ο Θεός να συμβεί αυτό που συνέβη. Και όχι διότι ο άλλος είναι κακός ή πολύ περισσότερο και πολύ χειρότερα, ότι ο Θεός δεν με αγαπάει κλπ. Και συνεχίζει ο Άγιος Μάρκος. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του Θεού. Η οποία δίκαιη κρίση, να ξέρετε, είναι αγάπη. Δεν είναι η δίκαιη κρίση που έχουν οι άνθρωποι, η οποία πολλές φορές είναι πολύ σκληρή, πολύ άτεγκτη. Και ενώ ο άνθρωπος έχει μετανοήσει, ενώ έχει συντριφτεί, ο δικαστής σου λέει όχι, θα πας στη φυλακή, δεν γίνεται να μην πας. Ενώ ο Θεός αλλάζει, και εδώ είναι η μεγάλη αγάπη του Θεού, που καταργεί κατά κάποιο τρόπο αυτή τη δικαιοσύνη, την άδικη δικαιοσύνη, την κακή δικαιοσύνη. Όλα συμβαίνουν σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση του Θεού, η οποία είναι αγάπη. Άλλοι υποφέρουν για τα κακά που έκαναν στον εαυτό τους και άλλοι για αυτά που προξένησαν στον πλησίον. Αδίκησες τον εαυτό σου, γιατί και ο εαυτός σου δεν ανήκει σε σένα και δεν μπορείς να τον αδικείς. Ανήκει στον Θεό. Ένας άνθρωπος που δεν νοιάζεται για την ψυχή του κάνει κακό στον εαυτό του. Και γι' αυτό το κακό θα πληρώσει, δηλαδή θα έχει συνέπειες αυτή η αμαρτία. Γιατί σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, έχουν κατάθλιψη, υποφέρουν, διότι δεν θεραπεύουν τον εγωισμό τους. Και έλεγε ο πατήρ Πορφύριος ότι ακριβώς από τον εγωισμό το μεγάλο πέφτει στην κατάθλιψη, η οποία έχει και σωματικά επακόλουθα μετά και ουσιαστικά χρηστεύει τον άνθρωπο. Και αυτό ξεκινάει από τότε ο άνθρωπος δεν θέλει να ασχοληθεί με τον εγωισμό του, τον τρέφει τον εγωισμό του, ενώ καταλαβαίνει ότι είναι σε λάθος δρόμο. Δεν μπορεί να το καταλάβεις ότι είσαι εγωιστής. Και όλοι όταν τους το πεις, ή τέλος πάντων κάποια στιγμή σε ειλικρίνεια το λένε, είμαι εγωιστής. Ναι, ωραία είσαι. Τι κάνεις για να θεραπευτείς όμως? Γιατί όσο δεν ασχολείσαι με αυτό το σαράκι το φοβερό, θα έχεις κακές και φοβερές συνέπειες. Αφήνεις το σκουλίκι να σε τρώει, κάποια στιγμή θα καταλάβεις ότι είσαι πολύ χαλασμένος μέσα σου. Πολύ φαβωμένος από αυτό το σκουλίκι. Και κάπου θα ξεσπάσει. Είτε λοιπόν διότι αδίκησες τον εαυτό σου, έκανες κακό στον εαυτό σου, θα έρθει ο πειρασμός, είτε διότι έκανες κακό σε κάποιον άλλον. Αδίκησες κάποιον άλλον. Και λες εγώ τι, δεν έκανα τίποτα. Για σκέψου καλά όμως, πόσες φορές αδίκησες τον άλλον. Και μπορεί να μην τιμωρήθηκες αμέσως, βεβαίως ο Θεός είπαμε δεν τιμωρεί, αλλά δεν αφήνει να έρθει η συνέπεια αμέσως. Της αμαρτίας, της όποιας αμαρτίας, της όποιας αδικίας που κάνεις τον άλλον. Αλλά θα σου έρθει τώρα χρονικά. Θα σου έρθει σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει. Διότι λειτουργεί ο πνευματικός νόμος. Που λέει ότι ό,τι κάνεις θα πάθεις. Λειτουργεί πάντα αυτός ο νόμος. Εκτός εάν μετανοήσεις. Τότε η αγάπη υπερτερεί της δικαιοσύνης. Και δεν ενεργεί ο πνευματικός νόμος. Όσοι είσαστε το πρωί στο μοναστήρι, διαβάζουμε κάποια σχετικά από τον πατέρα Παΐσιο. Όταν ο άνθρωπος μετανοεί, τότε πλέον δεν έρχονται οι συνέπειες. Σβήνεται η αμαρτία και δεν έρχεται το αποτέλεσμά της που είναι πάντα ο θάνατος.
Τα ψώνια της αμαρτίας είναι ο θάνατος. Και όχι ο θάνατος ο σωματικός ενδεχομένως αμέσως, αλλά ο πνευματικός θάνατος. Άλλοι υποφέρουν για τα κακά που έκανε στον εαυτό τους και άλλοι για αυτά που προξένησαν στον πλησίον. Η Γραφή λέει στις παροιμίες, εις κόλπους επέρχεται πάντα της αδίκης, παρά δε Κυρίου πάντα τα δίκαια. Και πάλι, πάντα τα έργα του Κυρίου με τα δικαιοσύνης. Και στην προς Γαλάτας επιστολή ο Απόστολος Παύλος, ο εάν σπείρει άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Ό,τι σπείρει θα θερήσεις. Και ο λαός το λέει σαν παροιμία. Αλλά είναι λόγος της Αγίας Γραφής. Το στόμα του Χριστού, ο Απόστολος Παύλος το λέει. Επομένως, πάντοτε θα έχεις την ένδικο μισθαποδοσία. Ένδικος, δηλαδή τη δίκαιη ανταπόδοση. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Και αυτό είπαμε λειτουργεί πάντα εκτός εάν ο άνθρωπος μετανοήσει. Στους κόλπους λοιπόν έρχονται όλα από την αδικία, δηλαδή ό,τι άδικο κάνεις θα σου έρθει. Και όλα τα καλά πάλι έρχονται από τον Θεό και όλο το δίκαιο που σου αρμόζει να λάβεις σαν ανταπόδοση. Και πάντα τα έργα του Κυρίου μετά δικαιοσύνης. Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά αυτή η αγάπη, πώς να πούμε, δεν καταργεί τη δική μας αμυαλιά και τη δική μας συνέπεια της αμυαλιάς. Γιατί κάθε αμαρτία είναι μια αμυαλιά, είναι μια ανοησία που κάνουμε, είναι μια αστοχία. Και αυτή η αστοχία έχει συνέπειες. Ο Θεός μας αγαπάει και δεν πάει να μας αγαπάει και να αμαρτάνουμε. Αλλά θα έρθουν οι συνέπειες της αμαρτίας. Εκτός εάν εμείς ζητήσουμε από τον Θεό να παρέμβει με τη μετάνοιά μας. Μα και ο Ισαΐας και συγγνώμη αυτό το φρόνημα έχοντας και ο Άγιος Δαβίδ ενώ θλιβόταν από τον Σεμεΐ με προσταγή του Θεού δεχόταν ότι θλίβεται από δικό του φταίξιμο γιατί ζούσε αυτό που λέει ο Απόστολος ο εάν σπείρει άνθρωπος τούτο και θερήσει το ζούσε ο Άγιος Δαβίδ 1000 χρόνια πριν το πει ο Απόστολος Παύλος. Και όταν λοιπόν ο Σεμεΐ με προσταγή του Θεού τον έθλιβε και πήγε κάποιος να τον υπερασπιστεί τον Δαβίδ, του λέει άστονε, καλά μου κάνει, εγώ φταίω, για τις αμαρτίες μου με θλίβει. Και αυτό το φανέρωσε και όταν έλεγε στον Ψαλμό 118 «Έγνων Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με». Με δικαιοσύνη μου φέρθηκες και πολύ καλά έκανες και όλες οι κρίσεις σου είναι σωστές και με ταπείνωσες αληθινά και όντας μέσα στην αλήθεια. Δεν με αδίκησες δηλαδή. Βλέπετε, ο αληθινά μετανοημένος άνθρωπος ποτέ δεν τα βάζει με το Θεό. Βλέπεις άνθρωπο που τα βάζει με το Θεό σημαίνει ότι είναι αμετανόητος. Και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που λέγανε ξέρω εγώ γιατί ο Θεός άφησε το τσουνάμι ή και όλα τα άλλα γιατί τα παιδάκια υποφέρουν στον κόσμο και το παίζουν τάχατες καλύτεροι και από τον Θεό αυτοί είναι οι αμετανόητοι άνθρωποι. Ένας άνθρωπος συντριμμένος, μετανοημένος όπως ο Δαβίδ εδώ τι λέει «Κύριε όλα είναι δίκαια όσα κάνεις». Βεβαίως και χειρότερα έπρεπε να έχουμε να υποφέρουμε για τις αμαρτίες μας. Και πάλι λέει ο Δαβίδ στον 38ο ψαλμό «Όνιδος άφρονη εδοκάσμε». Με παρέδωσε σε έναν άφρονα, σε έναν ανόητο ασύνετο άνθρωπο και με έκανε καταντροπιασμένο. «Εκοφώθην και ού κίνηξα το στόμα μου ότι εσύ επίησες». Κι όμως το δέχτηκα σαν κουφός και δεν άνοιξα το στόμα μου να διαμαρτυρηθώ. Γιατί εσύ το έκανες και ξέρω ότι ό,τι κάνεις εσύ είναι το σωστό, είναι το δίκαιο, είναι το τέλειο. Είναι αυτό που πρέπει να γίνει. Αυτό που είναι το καλύτερο για μένα. Ένας που ανοίγει το στόμα του και λέει γιατί Θεέ μου, αυτός είναι
που δεν έχει καταλάβει το μέγεθος της αμαρτωλότητάς του. Μα και ο Ισαΐας και ο Ιερεμίας και ο Εζεκιήλ και ο Δανιήλ και οι λοιποί προφήτευαν και στον εβραϊκό λαό και στους ειδωλολάτρες όσα θα πάθαιναν εξαιτίας των αμαρτιών τους, φανερώνοντας συνάμα και τις αιτίες της κάθε συμφοράς. Δηλαδή όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι μεγάλοι αυτοί προφήτες, φανέρωναν στον λαό του Θεού αυτό που θα επακολουθούσε σαν αποτέλεσμα των αμαρτιών τους. Και άλλοτε μετανοούσαν και άλλοτε δεν μετανοούσαν οι Εβραίοι. Και δεν τα έλεγαν μόνο στους Εβραίους, αλλά και στους ειδωλολάτρες. Έτσι, γιατί ο Θεός όλους τους αγαπάει, για όλους νοιάζεται και για όλους τους καλεί στη μετάνοια και στη σωτηρία. Γνώρισμα του τέλειου ανθρώπου, συνεχίζει ο Αββάς Μάρκος, είναι το να μην ξεχνάει τις πτώσεις του. Να μην ξεχνάει ότι είναι αμαρτωλός. Δεν χρειάζεται βέβαια να θυμάσαι με λεπτομέρεια κάθε πτώση σου, αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο, αλλά να μην ξεχνάς ποτέ ότι είσαι ο αμαρτωλός, ο κατεξοχήν αμαρτωλός. Και αυτό ακριβώς βοηθάει πάρα πολύ στο να βιώσεις τη μετάνοια και να βιώσεις μετά την καθαρότητα και την απάθεια. Όσο ξεχνάς ότι είσαι αμαρτωλός, όσο ξεχνάς το κακό παρελθόν σου, τόσο πιο πολύ κινδυνεύεις μετά να πέσεις πάλι τα ίδια, να έρθει πάλι η υποτροπή, σαν έναν άρρωστο που πέρασε μια βαριά αρρώστια, έγινε καλά και μετά ξέχασε ότι αρρώστησε βαριά και δεν προσέχει και δεν θυμάται την προηγούμενη αρρώστια που πέρασε και ζει χωρίς να λαμβάνει καθόλου προφυλάξεις και μέτρα. Αυτός κινδυνεύει να ξαναπέσει στην ίδια αρρώστια. Και αν είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς τις ολοφάνερες πτώσεις, πολύ περισσότερο τους λογισμούς που οδηγούν στις πτώσεις. Εμείς λοιπόν, επειδή αγνοούμε το μεγαλύτερο μέρος της κακίας μας, ταραζόμαστε για τις θλίψεις που μας βρίσκουν. Γιατί ταραζόμαστε? Διότι αγνοούμε τις αιτίες των θλίψεων, οι οποίες αιτίες εμείς νομίζουμε ότι είναι οι άλλοι άνθρωποι ή ότι είναι και ο Θεός καμιά φορά. Και ξεχνάμε ότι είναι ο εαυτός μας, ότι είναι οι αμαρτίες μας, ότι είναι οι αδικίες που κάναμε στον εαυτό μας ή οι αδικίες που κάναμε στους άλλους. Το ξεχνάμε αυτό και το αγνοούμε. Το αγνοούμε διότι δεν παρακολουθούμε τον εαυτό μας. Μπορεί κάποια στιγμή να το συνειδητοποιήσαμε, αλλά μπορεί και να μην το συνειδητοποιήσαμε καν. Ότι αδικήσαμε τον εαυτό μας κατάφορα ή τους άλλους. Έχουν πει πολλές φορές, αν θέλαμε να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας, θα έπρεπε τουλάχιστον το μισό χρόνο της ημέρας να το δίνουμε για την ψυχή μας. Που κανονικά θα έπρεπε περισσότερο να δίνουμε για την ψυχή μας παρά για το σώμα. Πόσο χρόνο άραγε διαθέτει ο καθένας κάθε μέρα για την ψυχή του? Για να διαβάσει τον Λόγο του Θεού, να διαβάσει τους Άγιους Πατέρες, να προσευχηθεί, να κάνει καμιά μετάνοια. Και πόσο διαθέτει για το φαγητό του, για να βρει χρήματα, για να... και λοιπά και λοιπά, για τα βιωτικά τα λεγόμενα. Και αυτό ουσιαστικά είναι μια αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας. Αλλά πολύ μεγαλύτερες αδικίες, ξέρετε, κάνουμε και δεν το συνειδητοποιούμε με τους λογισμούς μας, με τις κατακρίσεις που κάνουμε. Έρχονται οι άνθρωποι και μου λέει: δεν έχω τίποτα να σου πω, πάτε, δεν είμαι καλός είμαι. Και όταν του πεις, δεν κατακρίνεις. Αν έλεγε, κατακρίνω. Τώρα το συνειδητοποιεί εκεί, στο εξομολογητήρι μέσα. Κουτσομπολεύεις, ναι, λέει, κουτσομπολεύω. Δεν λες ψέματα, λέω ψέματα. Τελικά, όλα τα έχουμε, αλλά δεν έχω τίποτα. Άγνοια. Γιατί δεν παρακολουθεί τον εαυτό του, δεν παρακολουθεί ούτε τις πράξεις του, πού να παρακολουθεί τους λογισμούς του. Έτσι, ούτε τις πράξεις δεν παρακολουθεί. Γι' αυτό μετά τα φορτώνει όλα στους άλλους. Φταίνει άλλοι, δεν φταίω εγώ. Και είναι όλοι ανάποδοι και όλοι μου κάνουν το κακό, όλοι με κυνηγάνε. Αγνοούμε λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος της κακίας μας. Και επειδή το αγνοούμε,
Γι' αυτό ταραζόμαστε για τις λήψεις που μας βρίσκουν. Αν ξέραμε τι είμαστε, θα λέγαμε δίκαια παθαίνουμε και χειρότερα πρέπει να πάθουμε. Ας μάθουμε λοιπόν σαν λογική ότι για την ωφέλειά μας στέλνει ο Κύριος τις λήψεις. Για να έρθουμε σε συνέστηση, σε γνώση αληθινή της κακίας μας. Και μέσω αυτών των θλίψεων μας προξενεί πάρα πολλά καλά ο Θεός. Πρώτα-πρώτα, μας κάνει να ανακαλύψουμε τις αισχρές έννοιες που κυριαρχούν πάνω μας, χωρίς να το έχουμε συνειδητοποιήσει. Κουβαλάμε αισχρές έννοιες, αισχρές σκέψεις, αισχρά σενάρια, βρώμικα πράγματα στο μυαλό μας. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Και σου έρχεται μια θλίψη και όπλες, αγία κοίταξε, εγώ τι κάνω τώρα, όλη μέρα κατέκρινα τον τάδε ας πούμε. Και σου έρχεται μια θλίψη και εκείνη την ώρα το συνειδητοποιήσει και λες, α, ναι, γι' αυτό μου ήρθε. Και βλέπεις τι καλό σου κάνει ο Θεός, σε συνεφέρνει. Σαν ένας που, πώς να πούμε, είναι ανέστητος και τρώει ένα μπάτσο και συνέρχεται. Μετά την ανακάλυψη αυτών των αισχρών ενιών που κουβαλάμε χωρίς να το έχουμε καταλάβει, ο Θεός μας εμπνέει αληθινή και ειλικρινή ταπεινοφροσύνη και έπειτα αποκαλύπτει τη μάταιη ίηση σύμφωνα με αυτό που είναι γραμμένο. Διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομία όπως αν εξονοθρευτώσιν εις τον αιώνα του αιώνος. Μας κάνει να σκύβουμε στον εαυτό μας μέσω των θλίψεων ο Θεός, να παρακολουθήσουμε το εσωτερικό μας έτσι ώστε να εξολοθρευτούν αυτές οι αισχρές έννοιες. Αν λοιπόν δεν υπομένουμε τις θλίψεις με πίστη και ευχαριστία προς τον Θεό, δεν μπορούμε να βρούμε την κρυμμένη μέσα μας κακία. Τι ωραίο που είναι αυτό, ε! Δεν μπορούμε να βρούμε την κακία που έχουμε μέσα μας αν δεν υπομείνουμε τις θλίψεις που μας στέλνει ο Θεός. Να πως ενεργεί η αγάπη του Θεού μέσα από τις θλίψεις. Να γιατί οι θλίψεις είναι επίσκεψη Θεού. Γιατί σε βοηθάνε να ανακαλύψεις τον εαυτό σου, τον αληθινό εαυτό σου, όχι τη μάσκα που φοράς και κυκλοφορείς και σε λένε όλοι τι καλός που είσαι. Αλλά αυτό που έχεις βαθιά στην καρδιά σου και το έχεις ασυνείδητα πολλές φορές, δεν το έχεις καταλάβει τι κουβαλάς μέσα σου. Και έρχεται μια θλίψη, μια αναποδιά που του λέει ο λαός και το καταλαβαίνεις. Και αν δεν μπορέσουμε να τη διακρίνουμε ξεκάθαρα αυτή την κρυμμένη μέσα μας κακία, ούτε τους αισχρούς λογισμούς της κάθε στιγμής μπορούμε να διώξουμε, ούτε για τα προηγούμενα αμαρτήματά μας να ζητήσουμε συγχώρεση, ούτε να ασφαλιστούμε για τα μελλοντικά κακά. Τίποτα μπορούμε να κάνουμε αν δεν ανακαλύψεις αυτή την βρώμικη, την πικρή ρίζα που υπάρχει μέσα σου, τη γεννήτρια όλων των κακών μετά, όλων των παθών. Ενώ αν βρεις αυτή την κρυμμένη κακία, την κρυμμένη βρωμιά που έχεις, μετά εύκολα θα βρίσκεις και τα βλαστάρια της, τις παραφιάδες, αυτά που πετάει. Ξέρεις ότι έχεις μέσα σου, ας πούμε, το σαράκι της ζήλιας, του φθόνου και εύκολα μετά εντοπίζεις τις εκδηλώσεις του φθόνου, τις εκδηλώσεις της ζήλιας. Αν όμως δεν το ξέρεις ότι κουβαλάς μέσα σε αυτό το βρώμικο, το φοβερό σαράκι και τις πράξεις που θα κάνεις μετά, δεν θα καταλαβαίνεις ότι τις κάνεις από φθόνο, από ζήλια, από κακία. Αυτό είχαν πάθει οι Φαρισαίοι. Ενώ υποτίθεται άνθρωποι του Θεού αγνοούσαν τον εαυτό τους, δεν ξέραν τον εαυτό τους. Και κάνανε, τελικά, θανάτουσαν τον Θεό. Σταύρωσαν τον Χριστό διότι άφησαν ανεπίσκοπο τον εαυτό τους, ανεξέλεκτο, και η κακία τους και η ζήλια τους και ο φθόνος τους φούντωσε και έφτασε στο να σταυρώσει τον Θεό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Αν λοιπόν δεν υπομένουμε με τις θλίψεις
με πίστη και ευχαριστία, έχει σημασία και αυτό, με πίστη και ευχαριστία. Όχι απλώς τι να κάνουμε, αφού το στραθώς, αλλά με ευχαριστία, να δοξάσει τον Θεό που σου στείλει αυτή τη θλίψη. Γιατί ακριβώς είναι επίσκεψη Θεού για να δούμε τον εαυτό μας, για να βρούμε την κρυμμένη μας κακία. Αν δεν το κάνεις, δεν μπορείς να έχεις την αυτογνωσία. Πέρα από αυτά όμως, πρέπει να γνωρίζουμε και τούτο, ότι οι θλίψεις και οι τιμωρίες εξωτερικά μεν δεν είναι ισοδύναμες με τις αιτίες που τις προκάλεσαν. Θα εξηγήσει μετά τι σημαίνει αυτό. Πνευματικά όμως διασώζουν κάθε αρετή. Αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε και από την Αγία Γραφή. Τι σημαίνει ότι οι θλίψεις και οι τιμωρίες εξωτερικά δεν είναι ισοδύναμες με τις αιτίες που τις προκάλεσαν. Λέει στην Αγία Γραφή το περιστατικό με εκείνους που έπεσε ο πύργος του Σιλοάμ και τους πλάκωσε. Και λέει ο Άγιος εδώ ο Αββάς Μάρκος, μήπως εκείνοι που σκοτώθηκαν πλακωμένοι από τον πύργο του Σιλοάμ είχαν προηγουμένως γκρεμίσει πύργο πάνω σε άλλους, είχαν θανατώσει κάποιους άλλους με τον ίδιο τρόπο? Όχι. Αυτό εννοεί όταν λέει ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, εξωτερικά η ίδια αντιστοιχία. Για να σε πλακώσει ο πύργος σημαίνει ότι και εσύ είχες πλακώσει κάποιον άλλον. Όχι. Και εκείνοι που για να μετανοήσουν οδηγήθηκαν εχμάλωτοι στη Βαβυλώνα για 70 χρόνια, η γνωστή Βαβυλώνια εχμαλωσία των Εβραίων από τους Βαβυλωνίους το 586 π.Χ. Αυτοί τώρα όλοι που πήγαν εκεί, μήπως είχαν προηγουμένως εχμαλωτήσει κάποιους άλλους για να τους φέρουν σε μετάνοια? Όχι. Δεν γίνεται έτσι με τα παιδευτικά περιστατικά. Περιστατικά παιδευτικά τα στέλνει ο Θεός για παιδεία, για αγωγή του λαού. Αλλά όπως ακριβώς οι στρατιώτες όταν συλληφθούν να κάνουν κάποιο παράπτωμα τιμωρούνται μεν, δεν παθαίνουν όμως το ίδιο κακό που έκαναν, έτσι και όλοι μας παιδευόμαστε με τις θλίψεις στον εύθετο μεν καιρό και με τον κατάλληλο τρόπο και για να οδηγηθούμε σε μετάνοια, όχι όμως και με τον ίδιο τρόπο, ούτε στον ίδιο χρόνο, ούτε με τα ίδια περιστατικά. Έτσι η πανσοφία του Θεού κανονίζει τι και πόσο και πότε θα έρθει η τιμωρία, η παιδεία, να το πούμε πιο σωστά. Ο Θεός δεν τιμωρεί, είναι πατέρας στοργικός που παιδαγωγεί. Και τούτο είναι που κάνει τους πολλούς να μην πιστεύουν στη δικαιοσύνη του Θεού. Τι είναι αυτό που τους κάνει να πιστεύουν στη δικαιοσύνη? Η χρονική απόσταση ανάμεσα στην αμαρτία και την παιδευτική θλίψη και η ανομοιότητα των θλίψεων. Υπάρχει μια χρονική απόσταση. Γιατί ο Θεός δεν είναι όπως στο Ισλάμ, ας πούμε, σε πιάνουν να κλέψει ψωμί. Το είχα δει και είναι τραγικό. Λέει ένα παιδάκι το πιάσε να κλέβει ψωμί και πρέπει να πάει ένα αυτοκίνητο να του πατήσει το χέρι, να του διαλύσει το χέρι, να το κάνει ανάπηρο δηλαδή μετά. Αυτό είναι άτεκτη δικαιοσύνη, έτσι, φοβερό πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι ο Θεός. Ευτυχώς, όχι μόνο ήταν έτσι ο Θεός, τότε δεν θα είχαμε τίποτα, έτσι θα είχαμε διαλυστεί. Μας περιμένει. Μήπως και μετανοήσουμε. Γι' αυτό βάζει χρονική απόσταση. Δεν φέρνει αμέσως τη συνέπεια της αμαρτίας. Μας περιμένει ο Θεός. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού. Και βλέπετε πόσο περιμένει, θα πεις, ο Θεός. Πολύ περιμένει. Αυτούς, ας πούμε, που ήταν να τους ρίξει κατακλυσμό, πόσο τους περίμενε? 100 χρόνια και. 100 χρόνια και. Μα θα πεις τόσο. Τόση είναι η αγάπη του Θεού. Και πάλι δεν μας παιδεύει με τον ίδιο τρόπο. Πόσες αδικίες και πόσο φοβερά εγκλήματα δεν κάνουν οι άνθρωποι. Ο Θεός δεν, με τον ίδιο τρόπο δεν ανταποδίδει. Και αυτό κάνει κάποιους να αμφισβητούν τη δικαιοσύνη του Θεού. Ερώτηση. Εσύ λοιπόν
Μας είπες ότι όλες οι συμφορές που βρίσκουν τον καθένα μας είναι ανάλογες με τις αιτίες τους. Φανέρωσέ μας τότε τις αιτίες, για να πιστέψουμε πραγματικά πως είμαστε υπεύθυνοι για τις συμφορές μας και πως οφείλουμε να υπομένουμε τις θλίψεις που μας βρίσκουν για να μην τιμωρηθούμε βαρύτερα στη μέλουσα κρίση. Όχι μόνο δηλαδή επειδή ήμασταν αμαρτωλοί, αλλά και επειδή διαδεχθήκαμε μέσω των θλίψεων τη θεραπεία της πνευματικής μας αρρώστιας. Ρωτάνε τώρα τον Αββά Μάρκο, πες μας τις αιτίες. Για ποιες αιτίες μας έρχονται συμφορές, ώστε να τις ξέρουμε, να τις αναγνωρίσουμε και στον εαυτό μας και να υπομένουμε τις θλίψεις, οι οποίες είναι τα φάρμακα του Θεού. Είναι τα φάρμακα, όπως και τα φάρμακα για το σώμα μας είναι πικρά. Έτσι και οι θλίψεις. Και οι ιατρικές πράξεις είναι επώδυνες πολλές φορές. Και οι ιατρικές εξετάσεις ακόμα είναι επώδυνες. Όχι μόνο οι θεραπευτικές επεμβάσεις και οι εξετάσεις ακόμα πολλές φορές. Σε πονάει ο γιατρός. Αλλά το κάνεις υπομονή, διότι ξέρεις ότι είσαι άρρωστος. Έτσι και πολλές φορές ούτε εσύ ο ίδιος για την αρρώστια σου δεν πρόσεχες ούτε τι έτρωγες, ούτε τις συνήθειες της ζωής σου να τις κάνεις σύμφωνες με το υγιεινό, ας πούμε, τρόπο που συνιστάει η επιστήμη. Έτσι λοιπόν και εδώ στην ψυχή, αν ξέρει ο άνθρωπος τις αιτίες, αυτό λέει τώρα εδώ η ερώτηση, πιο εύκολα θα αποδεχτεί τις λήψεις και θα τις υπομείνει σαν τα φάρμακα του Θεού. Απόκριση. Για κάθε κακό που μας συμβαίνει, αιτία είναι, προσέξτε τώρα, φοβερό αυτό που θα πει ο Άγιος, του καθενός μας ο λογισμός. Θα πεις τόση σημασία έχει ο λογισμός. Δεν λέει πράξεις, λέει ο λογισμός. Κάθε τι που μας συμβαίνει, κάθε κακό που μας συμβαίνει, αιτία είναι ο λογισμός μας. Θα μπορούσα, συνεχίζει ο Άγιος, μάλιστα να πω πως είναι και τα λόγια και τα έργα. Επειδή όμως αυτά δεν εκδηλώνονται πριν από τη σκέψη, γι' αυτό τα αποδίδω όλα στους λογισμούς. Βλέπετε το σκεπτικό του. Βεβαίως και τα λόγια που λέμε και τα έργα που λέμε έχουν συνέπειες, σίγουρα. Αλλά όλα αυτά σου λέει ξεκινάνε από τους λογισμούς. Άρα η πρωταρχική αιτία σε όλα τα κακά που μας έρχονται είναι οι λογισμοί μας. Να λοιπόν που στοχεύει και η θεραπεία. Αν θες να πετύχεις κέντρο, πρέπει να στοχεύσεις στους λογισμούς. Να μην ξεκινήσεις από τις πράξεις ή τα λόγια. Από τα εξωτερικά δηλαδή. Αυτό το savoir vivre που λέει ο κόσμος, ας πούμε. Να φτιάξεις μια καλή εξωτερική επιφάνεια. Όχι. Να ξεκινήσεις από την αιτία. Η εξωτερική επιφάνεια διαμορφώνεται από την εσωτερική ζωή που κάνεις. Από τη ζωή των λογισμών. Από το τι σκέφτεσαι. Εκεί λοιπόν θα στοχεύσεις. Προηγείται λοιπόν ο λογισμός και στη συνέχεια οι πράξεις μας καθορίζουν τους τρόπους της μεταξύ μας κοινωνίας. Ένας άνθρωπος που έχει καλούς λογισμούς, πόσο εύκολα τα βρίσκει με τους άλλους. Ένας άνθρωπος που έχει κακούς λογισμούς δεν μπορεί να τα βρει με κανένα. Ένας υπερήφανος, ένας μνησίκακος, ένας θυμώδης, ένας φθονερός. Και οι πράξεις του θα είναι ανάλογες. Όσο και να προσπαθήσει να τις διορθώσει, να τις καμουφλάρει, ας πούμε, δεν είναι και ο άλλος ανόητος, τον καταλαβαίνει λίγο πολύ. Και δεν μπορεί να τα βρει με κανέναν. Ένας άνθρωπος ταπεινός, πράος, με καλούς λογισμούς, πολύ εύκολα κοινωνεί και με τους άλλους. Οι τρόποι της κοινωνίας μας είναι δύο. Ο ένας βασίζεται στην αγάπη και ο άλλος στην κακία. Αυτό θα είναι. Ή θα αγαπάς, ή θα είσαι κακός και θα μισείς. Με την κοινωνία μας, μάλιστα αυτή, αναλαμβάνουμε, χωρίς να γνωρίζουμε το πώς, τα βάρη ο ένας του άλλου. Επειδή είμαστε κύτταρα σώματος, ο ένας κρατάει τα βάρη του άλλου. Και εδώ είναι τώρα το θαυμαστό, ότι ανάλογα με το πώς κοινωνείς με τον άλλον, σηκώνεις και τα βάρη του. Δηλαδή, αν κοινωνείς λόγω της αγάπης ή αν κοινωνείς λόγω κακίας, πας να κάνεις κακό στον άλλον.
Θα μας το πει μετά αναλυτικά, αλλά το λέω έτσι εκ προημίου, να το έχετε στο νου σας. Ό,τι κακό πας να κάνεις τον άλλον, θα το ζήσεις εσύ μετά, θα το πάθεις εσύ. Κατέκρινες, θα σε κατακρίνουν. Για το ίδιο ακριβώς πράγμα που κατέκρινες, θα κατακριθείς και εσύ. Αδίκησες, θα αδικηθείς. Και λοιπά και λοιπά. Και όταν κοινωνείς από τον άλλον, με τον άλλον μέσω της αγάπης, της αληθινής αγάπης, πάλι αναλαμβάνεις τα βάρη του άλλου, αλλά με άλλο τρόπο πια τώρα. Σηκώνεις τις λήψεις του άλλου, όπως ο Χριστός μας σήκωσε τις δικές μας. Ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Και θέλεις να μπεις στη θέση του άλλου, να τον βοηθήσεις αληθινά και να πάρεις τα βάρη του. Χωρίς να γνωρίζουμε λοιπόν το πώς, αναλαμβάνουμε ο ένας τα βάρη του άλλου. Και τα βάρη τα ακολουθούν οι θλίψεις, καθώς λέει η Γραφή. Εάν εγγυήσει σον φίλον, παραδώσεις συγχύρα εχθρό. Έτσι ο καθένας μας σηκώνει όχι μόνο τις θλίψεις που αφορούν τον ίδιο, αλλά και αυτές που αφορούν τον πλησίον, για όσα δικά του βάρη ανέλαβε. Ερώτηση. Θα ήταν καλό να μάθουμε τον ένα τρόπο με τον οποίο δεχόμαστε επάνω μας τις θλίψεις του πλησίον. Εννοούμε αυτόν τον τρόπο που οφείλεται στην κακία μας. Πώς δηλαδή εξαιτίας της κακίας μας αναλαμβάνουμε τα βάρη του άλλου και τις θλίψεις του άλλου. Πώς γίνεται αυτό? Και απαντάει ο Άγιος. Η αναδοχή των θλίψεων από κακία είναι ακούσια. Παίρνουμε δηλαδή τις θλίψεις του άλλου, τις φορτωνόμαστε, αλλά χωρίς να το θέλουμε. Να τι συμβαίνει. Αναλαμβάνει χωρίς να το θέλει ο άρπαγας τους πειρασμούς εκείνου από τον οποίο άρπαξε. Το φαντάζεστε αυτό? Έρχεται ένας και σε κλέβει, ας πούμε. Αυτό θα ενεργήσει ο πνευματικός νόμος. Αυτή την ταλαιπωρία που προξένησε σε σένα με την ένδυα και τη στέρηση στην οποία σε έφερε, θα το ζήσει και ο ίδιος μετά. Μπορεί να μην το ζήσει αμέσως, θα το ζήσει όμως. Αναλαμβάνει την ταλαιπωρία που σου έφερε. Τη φοράει στο πετσί του, θα λέγαμε και εκείνος. Το ίδιο και ο συκοφάντης. Αναλαμβάνει την ταλαιπωρία εκείνου που συκοφάντησε. Γι' αυτό δεν είναι πράγμα να δικείς. Δεν πρέπει. Θα υποστείς τα ίδια που προξενείς τον άλλον. Ο πλεονέκτης αναλαμβάνει τη δυσκολία, τη θλίψη εκείνου που σε βάρος του πλεονεκτεί. Ο βασανιστής εκείνου που βασανίζει. Ο επικριτής εκείνου που επικρίνει. Και για να μην τα λέω ένα-ένα, κάθε άδικος αναλαμβάνει τους πειρασμούς εκείνου που αδικεί. Αυτό δεν πρέπει να δικούμε κανέναν. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στη σχέση μου με τους άλλους. Γι' αυτά δίνει μαρτυρία η Γραφή που λέει: «Δίκαιος εκθύρας εκδίνει, ανταυτού δε παραδίδονται ο ασεβής». Ο δίκαιος ξεφεύγει την παγίδα, το κυνηγητό. Ανταυτού δε παραδίδεται ο ασεβής στο κυνηγητό και στην παγίδα. Και πάλι, ο ορίσων βόθρων το πλησίον εμπεσείται εις αυτόν. Ο δε κοιλίων λίθων εφε αυτόν κοιλεί. Στις παροιμίες το λέει αυτό. Αυτός που σκάβει το λάκκο δηλαδή του πλησίον θα πέσει ο ίδιος μέσα. Και αυτός που κυλάει πέτρα, πάνω του την κυλάει. Νομίζω ότι την κυλάει εναντίον του άλλου, αλλά ουσιαστικά στον εαυτό του θα καταλήξει και θα τον συντρίψει. Αν όμως η δική μας αδικία κάνει να φανερωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, τότε τι να πούμε?
Μήπως είναι άδικος ο Θεός, όταν τιμωρεί εκείνους που όχι μόνο δεν συνετίζονται με τις θλίψεις, αλλά και αγαναχτούν με αυτές? Όχι βέβαια, δεν είναι άδικος ο Θεός. Γιατί δυστυχώς, παρόλο που έρχονται οι συνέπειες των αμαρτιών μας, πάλι δεν μετανοούμε. Μερικοί μετανοούν, μερικοί δεν μετανοούν. Και φυσικά μετά υπάρχει η αιώνια κόλαση, έτσι. Ο αμετανόητος είναι αυτός που αρνείται πια την παιδεία του Θεού, την αγάπη του Θεού δηλαδή. Δεν θέλει να αγαπήσει τον Θεό. Οπότε δεν μπορεί να είναι με τον Χριστό, δεν μπορεί να είναι στον Παράδεισο. Αναγκαία συνέπεια πια είναι η κόλαση. Βλέπετε, ο Θεός, θα λέγαμε, δεν έχει πρόβλημα με την αμαρτία. Γιατί? Γιατί η αμαρτία μέσα της έχει την παιδεία, έχει τη θλίψη. Αλλά με τι έχει πρόβλημα ο Θεός? Με την αμετανοησία. Γιατί σου στέλνει τη θλίψη, σου στέλνει το φάρμακο και εσύ δεν το δέχεσαι. Μετά τι άλλο να κάνει? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εφόσον δεν δέχεσαι την θλίψη που είναι η αγάπη του Θεού, αρνείσαι να αγαπήσεις τον Θεό, μετά σαν συνέπεια πια αυτής της άρνησης έχετε η κόλαση. Ερώτηση. Δόξα σε ο Θεός. Αφού ακούσαμε προσεκτικά τη σειρά των συλλογισμών σου, πιστεύουμε πως αυτά είναι έτσι, όπως μας τα είπες. Πες μας τώρα και για την αναδοχή των θλίψεων που οφείλονται στην αγάπη. Δηλαδή πως σηκώνουμε τα βάρη του άλλου επειδή τον αγαπάμε. Αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος. Ο πρώτος, είπαμε, σηκώνουμε τα βάρη του άλλου επειδή τον αδικήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο. Απόκριση. Αναδοχή των θλίψεων από αγάπη είναι εκείνη που μας παρέδωσε ο Κύριός μας, ο Ιησούς, θεραπεύοντας πρώτα τις ασθένειες της ψυχής μας, γιατρεύοντας έπειτα κάθε σωματική αρρώστια και κάθε δυναμία, παίρνοντας επάνω του την αμαρτία των ανθρώπων, αποκαθιστώντας καθαρή την ανθρώπινη φύση, λυτρώνοντας από τον θάνατο όσους πιστεύουν σε Αυτόν ακλόνητα, παραδίνοντας τη θεοσέβεια, διδάσκοντας την ευσέβεια, κακοπαθώντας ως τον θάνατο για την αγάπη. Έτσι, με όλα αυτά, μας δίδαξε την υπομονή και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μας χάρισε τα μελλοντικά αγαθά. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδία ανθρώπου ουκ ανέβη. Γι' αυτό και σήκωσε πάνω του τους πειρασμούς που έπρεπε να βρουν εμάς. Υπέμεινε χλεβασμούς, εμπεγμούς, συκοφαντίες, ραπίσματα, δεσμά, προδοσίες, εξευτελισμούς, ξύδι και χολή και τι περισσότερο να πω, τρύπημα με καρφιά και σταύρωση και πλήγμα με λόγχη, ώστε να κοινωνήσει έτσι μαζί μας με τη σάρκα και το πνεύμα. Και αφού δέχτηκε τα παθήματα αυτά για χάρη μας, παρέδωσε πάλι το νόμο τούτο στους δικούς του. Γι' αυτό και ο Άγιος Παύλος, μιμούνος τον Κύριο, έλεγε: «Νιν χαίρω εν της παθήμασή μου υπέρ ημών και ανταναπληρώ τα υστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν της αρκή μου υπέρ του σώματος αυτού ου εστίν η Εκκλησία», υπονοώντας και αυτός την αναδοχή των θλίψεων από αγάπη. Τι ωραία πράγματα μας λέει ο Άγιος εδώ τώρα. Ο Χριστός μας λέει, μας αγάπησε. Και επειδή ακριβώς μας αγάπησε, πήρε πάνω του τις ταλαιπωρίες μας. Και ποιες είναι οι ταλαιπωρίες μας? Είναι αυτοί οι χλεβασμοί, οι εμπαιγμοί, οι συκοφαντίες, τα ραπίσματα, τα δεσμά, οι προδοσίες, οι εξευτελισμοί, τα οποία εμείς δεν πρέπει να τα περάσουμε. Γιατί εμείς είμαστε οι κακοί. Εμείς είμαστε οι άδικοι. Και τα πέρασε αυτός, αντί για μας. Και αυτό τώρα κρύβει ένα μεγάλο νόημα. Ότι τον αγαπήσεις αληθινά τον αδερφό σου, τον συνάνθρωπο, μετά να περιμένεις σταύρωση.
Όχι να περιμένεις αναγνώριση, όπως πολλοί κόσμος λέει, τόσα του έκανα και τίποτα δεν αναγνωρίζει. Και οι οικογένειες μέσα, ή το λέει ο σύζυγος στη σύζυγο ή το αντίθετο, η σύζυγος στο σύζυγο. Μα ακριβώς αυτό είναι. Αν αγαπάς, θα πάρεις τις θλίψεις του άλλου. Θα σηκώσεις πάνω σου τα πάθη του άλλου, τα παθήματα του άλλου, τις συνέπειες των αμαρτιών του άλλου. Και ενώ εκείνος πρέπει να καρφωθεί στο σταυρό, σταυρώνεις εσύ αντί για εκείνον. Αυτή είναι η αγάπη. Ενώ εκείνος πρέπει να δικηθεί, εσύ θα δικηθείς. Και ας μη φταίς. Ας τον αγαπάς. Μα ακριβώς επειδή τον αγαπάς. Έτσι τον ξεκουράζεις. Και αυτό ακριβώς είναι η μίμηση του Χριστού. Να λοιπόν πως σηκώνεις τα βάρη του άλλου επειδή τον αγαπάς. Συγγνώμη για να σε αυτό το σημείο, αν θέλετε να το διευκρινίσουμε, να το αναλύσουμε καλύτερα. Θα το πούμε περισσότερο, ναι. Προχωράμε. Πώς δηλαδή παίρνει ο άλλος τις συνέπειες, παράδειγμα, στους σύζυγους ή ξέρω εγώ στον χώρο της δουλειάς ή το συνέδριο. Ας σου πω ένα πολύ απλό. Έχεις μια σύζυγο. Συγγνώμη να κάνω την ερώτηση. Ναι. Πιο καθαρή. Με το ότι αμαρτάνει ο άλλος, με το ότι είναι λάθος και ο άλλος, ας πούμε, με υπομονή δέχεται την εκθετικότητα, την εκθετικότητα, την κακία, το φθόν και ούτω καθεξής. Ακριβώς, αυτό. Έχεις μια σύζυγο η οποία είναι θυμώδης, έτσι, είναι βρίζει, ξέρω εγώ, είναι άδικη, σε υποσκάπτει, σε αδικεί, σε χτυπάει κιόλας. Λοιπόν, τι θα κάνεις εσύ? Θα πεις σηκωφύγε? Δεν είναι σωστό. Το Ευαγγέλιο για ένα λόγο επιτρέπει μόνο να διαλυθεί ο γάμος. Μόνο για μοιχεία. Λοιπόν, και τι είπε στο Ευαγγέλιο, στην Αγία Γραφή, ότι ο άντρας οφείλει να αγαπάει τη γυναίκα του. Όχι την καλή γυναίκα του, την όποια γυναίκα του. Όποια είναι. Λοιπόν, εκεί είναι τώρα. Την αγαπάς αληθινά, θα σηκώσεις τα ασθενήματά της, τα πάθη της. Αυτό είναι. Όπως ο Χριστός σηκώσει τα δικά μας. Δεν πρέπει να την αδικήσεις. Με χτύπησε, σε χτύπησε κι εγώ. Με έβρισε, σε βρίσω κι εγώ. Όχι. Έφερε κάποια ξυπνάκια, σε εγώ. Αμάρτησε η γυναίκα σου σήμερα, να κάνεις κι εσύ το ίδιο σου. Να αμαρτήσεις κι εσύ με κάποια για να την εκδικηθεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Όχι. Σήμερα να κάνεις υπομονή. Και εδώ είναι το σταυρός. Εδώ είναι που η αγάπη έχει μέσα τη σταυρό. Το ίδιο και με τα παιδιά. Οι Απόστολοι λοιπόν, αφού δέχτηκαν από τον Κύριο τον νόμο, τον παρέδωσαν με τη σειρά τους σε μας, λέγοντας «Εκείνος υπερ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε». Έθηκε την ψυχή του, δηλαδή τη ζωή του, υπερ ημών, για χάρη μας την διέθεσε, την παρέδωσε στο θάνατο. Αυτό θα πει «έθηκε την ψυχή του». «Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τιθένε». Τι ωραίο είναι αυτό. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου Ιωάννου. Όπως εκείνος έθισε την ψυχή του για χάρη μας, την παρέδωσε και στο θάνατο τη ζωή του, έτσι και εμείς οφείλουμε να δίνουμε τη ζωή μας στο θάνατο για χάρη των αδερφών μας. Να, η αναδοχή από αγάπη. Πού να το φτάσουμε σε αυτό, ε? Όχι να δώσουμε τη ζωή μας. Εδώ δεν δίνουμε ένα δευτερόλεπτο για τον άλλον, ε? Δεν δίνουμε ένα χαμόγελο, μια συγγνώμη δεν δίνουμε. Και μας παρακαλάει πολλές φορές και λέμε όχι, δεν σε συγχωρώ. Φοβερά πράγματα. Πόσο μακριά είμαστε δηλαδή από το να είμαστε χριστιανοί. Και πάλι λέει, αλλήλων τα βάρη βαστάζεται και ούτως αναπληρώσατε το νόμο του Χριστού. Και αυτό τι φοβερό είναι. Έτσι λέει, αναπληρώνεις το νόμο του Χριστού. Και ανταναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων, λέει ο Πόσχος Παύλος, συμπληρώνω δηλαδή τις θλίψεις του Χριστού, σηκώνοντας από αγάπη τα πάθη των αδερφών μου. Συμπληρώνω τις θλίψεις του Χριστού. Αναπληρώνω το νόμο του Χριστού, βαστάζοντας τα βάρη των άλλων. Αν μετά τα παραπάνω, λέει ο Μάρκος, κατανοήσαμε τους δύο τρόπους της μεταξύ μας κοινωνίας, τον ένα από κακία και τον άλλο από αγάπη, την αναδοχή των θλίψεων
που αναγκαστικά τους ακολουθεί και τους ανάλογους πειρασμούς που συμβαίνουν, ας μην ψάχνουμε πια να βρούμε πώς ή πότε ή από ποιον έρχονται, αφού καταλάβαμε τώρα, έτσι, από πού έρχονται. Μην βάζουμε στον λογισμό μας ότι έρχονται από κάπου αλλού, γιατί είμαστε εμείς. Γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να γνωρίζει ποιος είναι κατάλληλος για τον καθένα μας και ποια είναι η χρονική στιγμή που εξάπαντος θα εκδηλωθεί και ποια η συμβολή όλης της κτήσεως στο να πραγματοποιηθεί. Εμείς οφείλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη του Θεού και να γνωρίζουμε ότι κάθε ακούσιο περιστατικό μας βρίσκει ή εξαιτίας της αγάπης μας ή εξαιτίας της κακίας μας. Τέλεια και παύλα. Ότι ακούσιο, που δεν το προξενούμε εμείς δηλαδή, είναι είτε εξαιτίας της αγάπης μας, επειδή αγαπάμε τον άλλον, οπότε σηκώνουμε τα βάρη του άλλου, είτε εξαιτίας της κακίας μας, δηλαδή αδικήσαμε. Μπορεί να μην αδικήσει εκείνη τη στιγμή, αλλά στο παρελθόν. Και σου ήρθε τώρα. Και γι' αυτό πρέπει να το υπομένουμε και να μην το αποδιώχνουμε, για να μην προσθέσουμε και άλλες αμαρτίες στις αμαρτίες μας. Το να διώξεις δηλαδή τις θλίψεις, να μην τις θέλεις, να αγαναχτίζεις, να αγωγήσεις, να τα βάλεις με τον πλησίον ή με τον Θεό πολύ χειρότερα, είναι ακόμα μια σειρά από αμαρτίες. Προσθέτεις και άλλες αμαρτίες στις ήδη υπάρχουσες. Ενώ ο Θεός σου δίνει τον τρόπο, αναδεχόμενος τις θλίψεις με χαρά και ευγνωμοσύνη, να σβήσεις τις παλιές σου αμαρτίες. Να σβήσεις τις αδικίες που έκανες στον πλησίον. Ή ακόμα να κάνεις και καταθέσεις στον ουρανό με τις θλίψεις που βαστάζεις από αγάπη. Αν πούμε ότι έχεις καθαρίσει με τις αμαρτίες σου. Ας ξέρουμε όμως και τούτο, ότι υπάρχουν τρεις τρόποι θεοφιλούς ζωής με τους οποίους μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος. Με τρεις τρόπους μπορεί να ζήσει κάποιος και να σωθεί. Ο πρώτος είναι να μην αμαρτάνει. Ο δεύτερος, αν αμάρτησε, να υπομένει τις θλίψεις που θα τον βρουν. Γιατί είπαμε, η αμαρτία έχει μέσα τη θλίψη σαν συνέπεια. Όποια θλίψη και να έρθει, να τη δεχτεί με χαρά. Μα θα πεις, εγώ μετάνιωσα, γιατί να έχω θλίψεις. Ξέρει ο Θεός πόσο μετάνιωσες και αν έχεις όντως ανάγκη από θλίψη ή όχι. Εσύ θα πεις ότι δεν έχω μετανιώσει σωστά. Και είναι δίκαιο να έχω θλίψεις. Και ο τρίτος, αν αμάρτησε και δεν μπορεί να υπομένει, τότε να πενθεί για την έλλειψη της υπομονής. Τι ωραίο αυτό, ε! Πες ότι είσαι τόσο ξυλοπελέκητος, ας πούμε, που σου λέει, όχι, εγώ δεν θέλω θλίψη καθόλου. Τουλάχιστον να θρηνείς για την ανυπομονησία σου. Γιατί αν δεν διορθωθεί εδώ με τα κατάλληλα παιδαγωγικά περιστατικά, αυτά αναπόφευκτα θα παραπευθούν έπειτα στην εκεί κρίση, στη Δευτέρα Παρουσία δηλαδή. Γι' αυτό είναι συμφέρον σε εμάς να λειτουργήσει ο πνευματικός νόμος, έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Είναι καλό πράγμα, λέει, να θλιβόμαστε εδώ πέρα. Πολύ καλό. Να κλαις αυτούς που δεν θλίβονται. Ενώ αδικούν, ενώ αμαρτάνουν, δεν θλίβονται. Αυτή είναι στη χειρότερη κατάσταση που μπορεί να υπάρχει άνθρωπος. Λέει ο πατήρ Παΐσιος, είναι σαν και αυτόν που έχει ανέβει την κορφή του βουνού και έχει πέσει από την άλλη μεριά. Καταλάβατε, έχει γκρεμιστεί. Φοβερή κατάσταση. Έχει πάει δηλαδή στην κόλαση από τώρα. Αυτό σημαίνει. Είναι εγκατάλειψη Θεού αυτό. Ενώ ο άλλος δεν έχει φτάσει στην κορφή και πέφτει πάλι πίσω και τον βλέπεις κιόλας. Ενώ τώρα δεν τον βλέπεις και νομίζω ότι περνάει και καλά. Και ξεγυλιόμαστε εμείς οι άνθρωποι εδώ και οι χριστιανοί καμιά φορά και λες, καλά, αυτός δεν πάει ποτέ στην εκκλησία και όλα του πάνε μια καλά, μια χαρά, ε? Τι μια χαρά του πάνε. Αυτό είναι που πρέπει να τον κλαις. Γιατί ακριβώς όν αγαπά Κύριος παιδεύει και μαστιγεί πάντα αιώνων παραδέχεται. Και η θλίψη είναι επίσκεψη Θεού.
Έτσι λοιπόν, αν ο άνθρωπος δεν διορθωθεί εδώ με τα κατάλληλα παιδαγωγικά περιστατικά, αυτά αναπόφευκτα θα παραπευθούν έπειτα στην μελλοντική κρίση, στη δευτέρα παρουσία. Εκτός και αν μας δει ο Θεός ταπεινωμένος και με πένθος, οπότε θα εξαλείψει τις αμαρτίες μας, όπως εκείνος γνωρίζει, με την παντοδύναμη χάρη του. Αν μας δει ταπεινωμένος, μετανιωμένος, συντριμμένος, τότε ξέρει εκείνος θα βρει τρόπο να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Έστω και αν είμαστε αδιόρθωτοι, δηλαδή, θέλει να πει εδώ Άγιος, δεν πήραμε χαμπάρι όταν κάναμε την αμαρτία, δεν πήραμε χαμπάρι όταν μας ήρθαν οι θλίψεις, για να διορθωθούμε και μείναμε με τα πάθη μας και με τις κακίες μας και ασγεράσαμε και όμως ακόμα είμαστε αδιόρθωτοι, τουλάχιστον να έχουμε αυτό το πένθος. Αυτό λέει το Άγιος. Και θα βρει τρόπο ο Θεός να μας καθαρίσει. Θα βρει τρόπο. Βλέπετε πόσο παρηγορητική είναι η Άγιοι και πόσο αισιόδοξη είναι. Γιατί υπάρχει η αγάπη του Θεού. Και ένας άνθρωπος που ζητάει την αγάπη του Θεού, δεν είναι δυνατόν ο Θεός να μην του τη δώσει. Εμείς λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τον πρώτο τρόπο, δηλαδή να ζήσουμε χωρίς αμαρτίες, ποιος μπορεί, κανένας, σαν δυσκολοκατόρθωτο, ας μην παραμελήσουμε τουλάχιστον το δεύτερο τρόπο. Ποιος είναι ο δεύτερος τρόπος? Να υπομένουμε τις θλίψεις. Και αν ούτε αυτό μπορούμε, ας φροντίσουμε οπωσδήποτε για τον τρίτο. Δηλαδή τι? Να πενθούμε για την ανυπομονησία μας, που δεν αντέξαμε ούτε τη θλίψη δηλαδή και δεν δείξαμε υπομονή σε αυτές. Και έστω και σε αυτή την κατάσταση θα μας σώσει ο Θεός, για να μην χάσουμε τελείως την ελπίδα της σωτηρίας. Έτσι και μακάρι έστω και στον τρίτο τρόπο να είμαστε όλοι για να σωθούμε. Αυτά ήθελα να σας πω απόψε. Νομίζω είμαστε μέσα στην ώρα. Ναι, λέει η Δημήτρη. Όταν μιλήσατε για τον όρο, χρησιμοποιήστε τον όρο εγκατάλειψη. Ο άνθρωπος, όταν εγκαταλείπει ο άνθρωπος τον Θεό, τότε έχουμε και την εγκατάλειψη του Θεού στον άνθρωπο. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Είναι δυνατόν ο φιλέσπιχνος πατέρας να φτάσει ποτέ στην οριστική εγκατάλειψη του τέκνου του? Και επίσης θα ήθελα να το παραλληλήσουμε με το εξής, ότι επάνω στο Σταυρό ο Κύριος των δυνάμεων χρησιμοποίησε πάλι τη λέξη εγκατάληψη. Κύριε, Κύριε, είναι τι με εγκατέλειπες. Τι να σημαίνει άραγε αυτή η φράση του Κυρίου? Και επίσης, αν θέλω να επιμείνω και πάλι γέροντα, ότι εάν είναι δυνατόν ποτέ ο φιλέχνος πατήρ να φτάσει στην οριστική εγκατάληψη του τέκνου. Ο άνθρωπος, μπορεί να πούμε, δεν στερείται την αγάπη του Θεού ποτέ. Ακόμα και στην κόλαση, λέει ο Παπάς Ιθάκος Σύρος, υπάρχει αγάπη του Θεού. Έτσι, δηλαδή ο Θεός ενεργεί, αλλά ο άνθρωπος δεν δέχεται την αγάπη του Θεού. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή ο Θεός, το λέμε ότι είναι εγκατάλειψη Θεού, αλλά ουσιαστικά είναι εγκατάλειψη ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει εγκαταλείψει τον Θεό. Ο Θεός ποτέ. Ο Θεός, μα ζούμε μέσα στον Θεό. Εν αυτό ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Έτσι δεν λέω προς Παύλους. Κολυμπάμε μέσα στον Θεό, μέσα στην άκτιστη ενέργεια του Θεού κολυμπάμε και ζούμε. Χωρίς την άκτιστη ενέργεια του Θεού, δηλαδή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται τίποτα. Ούτε ένα πνεύμα, ούτε υπάρχουμε, ούτε τίποτα δεν γίνεται. Μέσα στο άκτιστο φως κολυμπάμε. Πώς να πεις ότι έφυγε ο Θεός, έχασε τον Θεό? Όχι. Αλλά τι, εμείς έχουμε χτίσει τείχος. Και δεν αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει και να μας καθαρίσει. Να ενεργήσει η θεοποιώς ενέργεια του Θεού, έτσι. Αυτή η ενέργεια του Θεού για να ενεργήσει μέσα στον άνθρωπο πρέπει να πει και ο άνθρωπος ναι, θέλω. Αν δεν το πεις, αυτό είναι που λέμε εγκατάλειψη Θεού, δηλαδή εσύ έχεις εγκαταλείψει τον Θεό. Γιατί λες όχι? Ναι. Έχεις κτίσει τύχη και τα τύχη είναι κυρίως ο εγωισμός μας, η υπερηφάνειά μας. Έτσι, ο Θεός ποτέ δεν μας αφήνει. Ακόμα και την τελευταία στιγμή της ζωής μας προσπαθεί να μας σώσει.
Αλλά εδώ βλέπεις τραγικές, ας πούμε, περιπτώσεις και ανθρώπους που λένε όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Και πάλι βλέπεις τον Θεό να μην τον εγκαταλείπει και να πέφτει σε κόμμα και να μην βγαίνει η ψυχή του και να παλεύει μέρες και μήνες, ας πούμε, να βγαίνει η ψυχή του. Και τι είναι αυτό? Κακό θα πεις? Είναι όχι, είναι πολύ καλό πάλι. Δηλαδή ο Θεός ενεργεί και εκεί πέρα, μήπως την τελευταία στιγμή ο άνθρωπος ενεργήσει και πει ένα ναι στο Θεό. Θεέ μου, έλα να με σώσεις. Καταλάβατε? Γι' αυτό και είναι και πολύ κακό αυτό που το εφεύρημα τώρα του κεφαλικού θανάτου, ας πούμε, που πας και διακόπτεις αυτή τη διαδικασία. Στην πιο κρίσιμη ώρα του ανθρώπου, έτσι, που πάει να βγει η ψυχή του. Και σου λέει, όχι, είναι κεφαλικά νεκρός, πάρε την καρδιά. Μα το σκοτώνεις εκείνη την ώρα. Και όχι, σου λέει, είναι δότης, πώς το λένε, δωρητή σώματος, λέει. Και στο πουλάνε ότι κάνεις και φιλανθρωπία, δηλαδή. Δηλαδή είναι αμαρτία. Επίσης, αμαρτία. Ποτέ να μην γίνεται. Δηλαδή είχαμε η ψυχή ακόμα. Ναι. Έτσι. Και τώρα για την άλλη φράση που είπατε. Ηλί, λαμάστα δαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες, έτσι. Τώρα αυτό είναι μεγάλο, είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούμε εμείς να... πρέπει να δούμε τι λένε οι Άγιοι Πατέρες. Εκείνο που βίωσε ο Χριστός μας πάντως είναι, πώς να το πούμε τώρα, αυτό το μαρτύριο σήκωσε πάνω του όλη την αμαρτωλότητά μας, όλες τις συνέπειες και πάνω απ' όλα αυτή την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη από όλους και από τους μαθητές του, από όλους. Και στο τέλος και από τον ίδιο τον Θεό, έτσι. Αλλά πώς να πούμε, αυτά είναι πολύ ψηλά πράγματα και... ας το αφήσουμε για άλλη μια φορά, να μην το αδικήσουμε. Σαν άνθρωπος, ναι, βέβαια, σαν άνθρωπος. Είναι ατίνη, βέβαια. Ο Θεός πάντα ήταν με τον Πατέρα και με το Άγιο Πνεύμα. Αχώριστη είναι η Αγία Τριάδα, έτσι, ποτέ δεν ήταν χωρίς τον Πατέρα. Η ανθρώπινη φύση. Ναι, η ανθρώπινη φύση. Ότι ήταν ανθρώπινο. Ότι είναι άνθρωπος, ναι. Πολλά χέρια βλέπω. Κάτσε, πες. Ήθελα λίγο να μας αναλύσετε περισσότερο τα γεγονότα αυτές τις τραγωδίες που συμβαίνουν όλοι, που παράδειγμα το τσουνάμι και ο σεισμός του είναι εκεί, αν θέλουμε πάνω σε αυτά τα... Να αναλύσουμε αυτές τις τραγωδίες, τις μεγάλες κοσμικές καταστροφές, το τσουνάμι, το άλλο που έγινε τώρα στην Αϊτή. Ναι. Γιατί συγγνώμη, εκεί έχει και κόσμο ο οποίος είναι και αθώος, έτσι δεν είναι. Έχει και κόσμο που είναι αθώος. Δηλαδή, πώς να πούμε, τι θα πει αθώος και τι θα πει ένοχος. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί, έτσι καταρχήν αυτό, πρέπει να το έχουμε ξεκαθαρισμένο. Έτσι, και είδατε τι είπε εδώ ο Άγιος, ότι πάντοτε ενεργεί η δικαιοσύνη του Θεού που είναι αγάπη. Επομένως, πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας ότι ό,τι γίνεται είναι καλό. Είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Θεού. Όσο και αν μας λένε οι τηλεοράσεις και όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες ότι είναι κακό και ότι είναι θεομηνία, πολύ άστοχη λέξη, δηλαδή οργή Θεού, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός δεν οργίζεται. Ίσα ίσα ο Θεός, επειδή αγαπάει, επιτρέπει αυτές τις κοσμικές καταστροφές. Το εξηγεί ο Μέγας Βασίλειος, γιατί τις επιτρέπει αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, κοσμικά κακά, ας το πούμε έτσι. Για να μπει, λέει, ένα φρένο στην κακία μας, ένα φρένο, ένα stop, να έρθει μία αναστολή, να μπει ένα όριο, έτσι όπως σε έναν καταράχτη, ας πούμε, σε ένα ωκεανό, σε ένα ποτάμι που φουσκώνει, βάζει τείχη. Αν το αφήσεις ανεξέλεκτο θα πλημμύρισουν τα πάντα, θα καταστρέφουν τα πάντα. Έτσι και ο Θεός βάζει ένα τείχος και σου λέει μέχρι εκεί. Ξέρετε τι γινόταν εκεί που έγινε το τσουνάμι, ας πούμε. Φοβερή κατάσταση με τα παιδιάκια, τα καημένα και όλα αυτά. Ναι. Λοιπόν, και ο Θεός σου λέει, βάλω ένα stop. Τώρα, δεν μπορούμε να πούμε στο νου του Θεού. Σίγουρα όμως είμαστε βέβαιοι για την αγάπη Του. Έτσι, και ότι όλα αυτά τα δίνει ο Θεός ακριβώς από αγάπη. Από αγάπη. Είναι άγνωστος και βέβαια. Τι σε έγνω νουν Κυρίου. Αλλήμωνα τώρα, να μπορούμε εμείς να αναλύσουμε τη σκέψη του Θεού. Αλλά εκείνο που ξέρουμε πολύ καλά είναι ότι ο Θεός μας αγαπάει. Τελείωσε. Τελεία και παύλα. Και ό,τι γίνεται, γίνεται από την αγάπη του Θεού. Ναι.
Και ποιος μας λέει ότι αυτοί που πέθαναν με αυτό το φρικό τρόπο μπορεί να πήραν στην παράδεισο. Βέβαια, δηλαδή, κοιτάξτε, ας πούμε, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει ο Απόστολος, λέει η Αγιογραφή, ότι ο Θεός έδωσε εντολή στους Εβραίους, μόλις θα πάτε στη γη της Επαγγελίας, να εξολοθρεύσετε όλους τους κατόπιους. Τους εξολοθρεύσετε. Να τους εξαφανίσετε δηλαδή. Λοιπόν, θα πεις τι είναι αυτό, αυτό είναι πολύ σκληρό. Ο Θεός εξολοθρεύει τους ανθρώπους. Μα ήδη ήταν εξολοθρεμένοι. Ήδη ήταν μέσα στο θάνατο. Γιατί, γιατί ήταν δολολάντρες και κάνανε μέχρι και ανθρωποθυσίες. Για αυτούς δηλαδή αυτός ο θάνατος ήταν μια ευλογία. Γιατί, γιατί τους σταματούσε την κακία μέχρι εκείνο το σημείο. Με το να ζήσουν περισσότερο θα κάνουν περισσότερες κακίες. Δεν υπήρχε περίπτωση να μετανιώσουν αυτοί. Αντίθετα τι θα κάνανε, θα παρασύρουν και τους Εβραίους όπως και το κάνανε. Στην ιδωλατρία και στην ανθρωποθυσία. Γιατί οι Εβραίοι δεν άκουσαν την εντολή του Θεού. Δεν τους εξολόθρευσαν. Εμείς το παίζουμε πιο αγαπητικοί από το Θεό. Ε? Όπως και σήμερα οι λεγόμενοι οικουμενιστές. Που σου λέει γιατί. Ας τους πάρουμε όλους. Αγάπη, ναι. Αγάπη με όλους. Στην προσευχή με όλους. Στο τέλος και τον διάβολο θα τον πάρουμε κοντά μας. Αγάπη και είμαστε. Λοιπόν. Ενώ ο Θεός λέει όχι. Γιατί, γιατί υπάρχει κίνδυνος για σένα. Και αυτό έχουμε πάθει και σήμερα, ας πούμε, με τον οικουμενισμό. Διάλογοι, διάλογοι 80-100 χρόνια. Και εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε πάθει στη βλάβη. Αυτοί είναι που είναι στη βλάβη. Αλλά τη μεταδίδουν και σε εμάς. Και έρχονται οι Ορθόδοξοι από αυτά τα συνέδρια τα οικουμενιστικά και μας λένε αυτά που λένε οι αιρετικοί, οι Προτεστάντες και μας τα λένε σαν Ορθόδοξα. Αυτή είναι η ζημιά. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μετά πρώτη και δευτέρα νουθεσία παρετού. Άστονε. Γιατί μετά θα την πάθεις εσύ. Και θα αρχίσει να λες αυτά που λέει ο αιρετικός. Έτσι και με τους Εβραίους. Σου λέει άστους, κόψ' τους. Και επειδή δεν ήταν δυνατόν να τους κόψεις, σου λέει θα τους ξοδεύσεις. Όχι λέει, να είμαστε ανεκτικοί. Μετά την πάθανε. Επομένως, ο Θεός βλέπει το αιώνιο συμφέρον μας, αν θέλετε, και το αιώνιο μέλλον μας. Και σας πω και το άλλο. Όταν ο Χριστός μας πήγε στον Άδη και κήρυξε, αυτοί που είχαν, ας πούμε, εξολοθρευτεί από τους Εβραίους, αν οι Εβραίοι κάνουν υπακοή, θα μπορούσαν να σωθούν. Θα μπορούσαν. Να μετανοήσουν και να σωθούν. Έτσι δεν είναι. Πού είναι η αδικία λοιπόν, καμιά αδικία. Βέβαια, έτσι δόθηκε ευκαιρία. Έτσι είναι. Οπότε να έχουμε εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού και στο έλεος του Θεού και να μην είμαστε εύκολοι, γιατί αυτά αγγίζουν τα όρια της βλασφημίας που λέγονται στις τηλεοράσεις. Και εμείς θεαμέ που τους ακούμε, και το λέω και το φωνάζω, πρέπει να τις πετάξουμε έξω στις τηλεοράσεις, πρέπει να τις σπάσουμε. Γιατί είναι η φωνή του διαβόλου κανονικά. Έτσι. Και σου την περνάει πολύ γλυκά. Ότι πρέπει να είσαι άνθρωπος της αγάπης. Τι Θεός είναι αυτός που λατρεύεις, αυτό μας λένε τώρα. Καταλάβατε. Τι Θεός είναι αυτός που έχετε εσείς οι χριστιανοί. Δεν μας το λένε έτσι ξεκάθαρα, αλλά εμέσως αυτό μας λένε. Όταν λένε γιατί επιτρέπει ο Θεός αυτά στην Αϊτή, γιατί επιτρέπει το τσουνάμι. Δηλαδή βρίζουν το Θεό μας. Δηλαδή ουσιαστικά βρίζουν εμάς. Και εμείς καθόμαστε και τους χάβουμε. Και τους κοιτάμε. Και αυξάνουμε την ακροαματικότητά τους. Άλλο που δεν θέλουν αυτοί για να κερδίζουν από τις διαφημίσεις. Λέγει Δημήτρη. Είναι η συνέπεια των ενεργειών μας. Μάλιστα. Λοιπόν. Πώς το λέω. Μιλήσαμε για τις τύψεις γέροντα και είπατε ότι ετεροχρονισμένα τα αρθεί ο λογαριασμός. Εκτός αν μετανοήσουμε, έτσι. Εκτός αν μετανοήσουμε. Εκτός αν μετανοήσουμε. Ναι. Και μετά είπατε, δηλαδή ούτως ή άλλως θα αρθεί ο λογαριασμός. Ναι. Και είπατε στο τέλος ότι ο πατέρας Παΐσιος έλεγε για αυτούς που δεν τους έρχονται θλίψεις που είναι από την άλλη μεριά του λόφου ή αυτό που είπατε ότι ναι, αυτοί θα τους έρθουν στην άλλη ζωή, δεν πηγαίνουν στην εκκλησία και τους πηγαίνουν όλα καλά. Τελικά
σε αυτή τη ζωή που οι θλίψεις πηγαίνουν τη ζωή του ανθρώπου και θα πρέπει να τις επεξεργαστούμε όπως αναλύσατε σήμερα κατά τον ένα, κατά τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο τρόπο, θα έρθει ο λογαριασμός. Μπορεί να μην έρθει για αυτούς οι οποίοι δεν πατάνε στην εκκλησία, δεν λογαριαζούν τίποτα, πατάνε με ντομάτων και τους πάνε όλα καλά. Υπάρχει μια περίπτωση να μην έρθει ο λογαριασμός σε αυτή τη ζωή, αλλά θα έρθει σίγουρα στην άλλη ζωή. Για αυτή τη ζωή. Ναι. Σας είπα, όταν ο Θεός βλέπει ότι, γιατί ο Θεός θα ξέρει τα πάντα και για το Θεό δεν υπάρχει μέλλον έτσι και παρελθόν, ξέρει τι θα κάνουμε. Αν βλέπει λοιπόν ότι είμαστε τελείως αδιόρθωτοι, δεν μας θα στέλνει το λογαριασμό τώρα, έτσι τον αφήνει για την άλλη ζωή. Είναι χειρότερα που είχε, ας το πούμε έτσι. Που είναι αιώνια. Ναι, μετά θα είναι πολύ δύσκολα. Μετά δεν υπάρχει τίποτα. Εδώ. Πολύ δύσκολα. Θα είναι η κρίση τότε. Ναι, λέει. Πώς θα αποκτήσουν οι γέροντα καρδιά καθαρά, πώς μπορούν καρδιά καθαρή? Με τη μετάνοια. Έτσι, ο τρόπος που καθαρίζει την καρδιά είναι η μετάνοια. Και πώς έρχεται η μετάνοια? Όταν ναι, πάβουμε να αμαρτάνουμε. Έτσι, μετάνοια τι σημαίνει? Σταματάω το κακό και κάνω το καλό. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Κάνω το αντίθετο καλό. Έτσι, ναι. Να επεκτείνω το άδερφο το σκεπτικό. Είπατε για τους λογισμούς και μετά είναι τα λόγια που ανέφερε ο Άγιος και οι πράξεις. Ναι. Επομένως είναι θέμα λογισμικού. Βέβαια. Λογιστικό. Αυτό το λογισμικό πώς θα το αλλάξουμε, γερόντα? Ένα, εδώ είναι. Είναι η ίδια απάντηση που είπατε για την... Εδώ είναι. Η μετάνοια είναι πάλι. Έτσι θα αλλάξει λογισμικό. Η μετάνοια, η οποία μετάνοια, κοιτάξτε πώς εκφράζεται τώρα. Είπαμε να κάνεις το καλό. Τι σημαίνει να κάνεις το καλό τώρα? Να αναλύσουμε αυτό. Το καλό είναι ο Θεός. Οπότε για να κάνεις το καλό δεν μπορείς να το κάνεις. Γι' αυτό ο Θεός είναι το καλό. Πρέπει να γίνεις Θεός δηλαδή για να κάνεις το καλό. Μόνο ο Θεός κάνει το καλό. Μόνος αγαθός είναι ο Θεός. Άρα τι πρέπει να κάνεις τώρα? Να μετέχεις στον Θεό. Στις ενέργειες του Θεού. Τότε μπορείς να κάνεις το καλό. Γι' αυτό δεν λέει ο Άγιος ο Παλαμάς ότι του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν αμαρτία πάντο παροιμών γινόμενο. Όταν δεν ενεργεί ο Θεός μέσα μας, ό,τι και να κάνεις αμαρτία είναι. Άρα για να κάνεις το καλό πρέπει να ενεργεί ο Θεός, δηλαδή να μετέχεις τον Θεό, να είσαι με τον Θεό. Και μετατίθεται επομένως το πρόβλημα πώς θα είσαι με τον Θεό. Εδώ είναι τώρα το θέμα της προσευχής, της αδιάλυτης αναφοράς του Θεού, η οποία όταν επιμείνει ο άνθρωπος θα γίνει αδιάλυπτη και πρέπει να γίνει αδιάλυπτη. Η αδιάλειπτη αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Τότε ο άνθρωπος ανοίγεται στον Θεό και πλέον μετέχει στον Θεό, στις ενέργειες του Θεού. Και τότε μπορεί να κάνει το καλό. Τότε δεν αμαρτάνει, ναι. Τότε γίνεται... Με αυτή είναι η κάθαρση. Η κάθαρση είναι να ενεργοποιηθεί το Άγιο Πνεύμα που υπάρχει μέσα μας. Και γι' αυτό η Εκκλησία είναι ο μόνος χώρος και διδάσκει τον μόνο τρόπο της θεραπείας των λογισμών. Πόσοι άνθρωποι σήμερα υποφέρουν από τον λογισμό τους, με έμονες ιδέες, με σχιζοφρενικές καταστάσεις, με χίλια δύο πράγματα, και πάνε να παίρνουν χάπια και σε ψυχολόγους και δεν γίνεται τίποτα, γιατί δεν μπαίνουν στο ιατρείο της ψυχής που είναι η Εκκλησία. Να μπεις στην αγωγή των Αγίων Πατέρων που θα σε μάθουν πώς να επικαλείσαι συνεχώς τον Θεό, πώς να προσεύχεσαι, πώς να μετανοείς, πώς να έχεις αίσθηση του Θεού, να μετέχεις του Θεού. Και ουσιαστικά αυτή είναι η αληθινή μετάνοια, να μαζέψεις τον νου σου, να τον μεταθέσεις, μετανοώ, μεταθέτω τον νου από την περιφορά που έχεις στον κόσμο και στα κτίσματα, από αυτό το αδιάκοπο, ας το πούμε, ρεμπελιό που κάνει, το σουλάτσιο, μπράβο, στο περιβάλλον, στα κτίσματα, και να το φέρει στο σπίτι του που είναι η καρδιά. Αυτό κάνει η Εκκλησία. Σε διδάσκει πώς να συμμαζέψει το νου στη μέσα σου, να βρει τον εαυτό του άνθρωπου. Τι θα πει να βρει τον εαυτό σου? Ο νους να βρει την καρδιά, γιατί το σπίτι του νου είναι η καρδιά. Και από εκεί και μετά, λέει ο Μέγας Βασίλειος, όταν συμμαζευτεί ο νους, μετά δια του εαυτού του ανεβαίνει στην έννοια του Θεού. Και μετά ξεχνάς και να φας, ξεχνάς και να πεις, ξεχνάς τα πάντα. Έτσι είναι ο τρόπος για να βρεις τον Θεό. Αλλά αυτό το κάνεις μέσα στην Εκκλησία, δεν μπορείς να το κάνεις χωρίς τον Θεό, χωρίς την Εκκλησία.
Λοιπόν, ελάτε να κάνουμε προσοχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και σώνος των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύς κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων διά του σταυρού σου πνίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Θεός μας.